πάνελ είχαμε, κυρίες και κύριοι, Made in Greece και σήμερα, όπως κάθε Πέμπτη. Η εταιρεία με την οποία θα ασχοληθούμε είναι ο όμιλος εταιριών TOTIS BINGO. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους στην Ελλάδα, με κύριο αντικείμενο την παραγωγή και διάθεση συσκευασμένων σνακ, γλυκών και αλμυρών. Πριν συνδεθούμε με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας, τον κύριο Κωνσταντίνο TOTI, να δούμε το σχετικό αφιέρωμα που έχουμε πραγματοποιήσει για την εταιρεία. Περισσότερα από 40 χρόνια, ο όμιλος των εταιριών Bingo TOTIS έχει διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία στην παραγωγή και τη διάθεση συσκευασμένων γλυκών και αλμυρών σνακ. Ξεκινώντας το 1971, αρχικά σαν μια μικρή βιοτεχνία, κατάφερε στη συνέχεια να εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους με υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις τόσο στο Γέρα Κατοικής όσο και στη Φλόρινα. Με αιμονή στην ποιότητα και την τεχνογνωσία, τα προϊόντα της Bingo κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των Ελλήνων γενιές και γενιές, ενώ έχουν κατακτήσει και τις αγορές του εξωτερικού, καθώς εξάγονται σε περισσότερες από 20 χώρες, από τη Γερμανία και τη ΣΥΠΑ μέχρι το μακρινό Πουέρτο Ρίκο. Οι κοφρέτες Αμαρέτη και Σερενάτα, τα κουρασάν Τσάμπιον και Σερενάτα, η Κουκουρούκου, η σοκολάτα Τρίπλο και τα πατατάκια TOTIS αποτελούν ένα δείγμα των προϊόντων που βρίσκονται υψηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτών και πωλούνται σε σχεδόν 30.000 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ο όμιλος, που είναι 100% ελληνικός, απασχολεί περίπου 600 εργαζόμενους και παρά τις μεγάλες δυσκολίες των καιρών, ατενίζει το μέλλον με σιγουριά και αισιοδοξία. Είδαμε λοιπόν το προφίλ του ομίλου των εταιριών TOTIS BINGO. Στο σημείο αυτό να συνδεθούμε τηλεφωνικά και με τον κύριο Κωνσταντίνο TOTI. Είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας. Καλή σας ημέρα. Κυρία Αγκριβού, καλημέρα σας. Νομίζω ότι με τόσες σοκολάτες που είδαμε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η πιο γλυκιά πινελιά που μπορούσαμε να βάλουμε στην σημερινή εκπομπή. Πρόκειται εμείς για... έχουμε γλυκές και αλμυρές πινελιές, γιατί παράγουμε και αλμυρά προϊόντα. Σωστά. Πρόκειται λοιπόν, όπως είδαμε και στο σχετικό βίντεο, για μια 100% ελληνική εταιρεία, η οποία έχει σημαντική παρουσία εδώ και 40 χρόνια στην ελληνική αγορά, με παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες και στο εξωτερικό. Ακριβώς. Πείτε μας δύο λόγια για τη φιλοσοφία της εταιρείας. Πώς έτσι ξεκινήσατε και ασχοληθήκατε με το συγκεκριμένο κλάδο? Κυρία Ακριβού, αρχικά να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία την οποία μου δίνετε να μιλήσω στο κανάλι σας και να πω και το εξής, ότι η δυνατότητα αυτή που δίνεται δεν είναι μόνο ανάδειξη της εταιρείας μου ή κάποιων άλλων εταιριών, είναι να δημιουργεί πρότυπα για τους νέους ανθρώπους ώστε να μπουν στο επιχείρημα. Κάτι το οποίο βέβαια το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η χώρα μας. Τώρα, όσον αφορά την εταιρεία μας, είμαστε, όπως προαναφέρατε, ένας ελληνικός όμιλος εταιριών, που θα έλεγα μια οικογενειακή επιχείρηση. Είμαστε δεύτερης γενιάς επιχειρηματίες, αυτοί που διαχειριζόμαστε αυτή τη στιγμή τις εταιρείες αυτές. Τα προϊόντα μας είναι πασίγνωστα, είναι ισχυρές μπράντες, όπως αναδείξατε και εσείς, τόσο στην Ελλάδα, αλλά όσο και στο εξωτερικό. Εξάγουμε σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού, από την μακρινή Κίνα μέχρι το Πορτορίκο, όπως αναφέρετε και εσείς, όπου έχουμε μια παρουσία εδώ και 30 χρόνια. Να σημειώσω ότι η Σερενάτα, το προϊόν η κοφρέτα Σερενάτα, είναι ο leader της αγοράς στην αγορά του Πορτορίκο, όπως και πολλές άλλες αγορές της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής. Υπάρχουν, κύριε TOTI, κάποιες αγορές, στόχοι, τις οποίες εξετάζετε το τελευταίο χρονικό διάστημα για να διεισδύσετε και σε αυτές? Να πω το εξής, ότι και εμείς, όπως και όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις, τα τελευταία 3-4 χρόνια βρισκόμαστε σε ιδιαίτερη εγρήγορση προκειμένου να πουλήσουμε τα προϊόντα μας κατά το δυνατόν περισσότερο στο εξωτερικό. Στόχους έχουμε πολλούς. Αναπτύσσουμε αγορές και μεγάλες αγορές. Και θα άξιζε στο σημείο αυτό να πω ότι ετοιμάζουμε και μία επένδυση στο εξωτερικό, μία σημαντική επένδυση. Επένδυση όμως η οποία δεν θα επηρεάσει την παραγωγή μας στην ελληνική αγορά. Γιατί εμείς επιμένουμε ελληνικά, οι μονάδες μας βρίσκονται στην Αττική και πάνω στην Ακριτική Φλόρινα. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί απασχολείται πάνω από 600 εργαζομένους, αν δεν κάνω λάθος. Αρκετές εκατοντάδες ανθρώπους και θα επιμείνουμε έτσι. Στηρίζουμε την ελληνική βιομηχανία. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Η επένδυση του εξωτερικού, η οποία προανέφερα, είναι μια επένδυση που δεν θα επηρεάσει τις παραγωγές της Ελλάδος. Και τι τάξεως θα είναι αυτή η επένδυση, μπορείτε να μας πείτε?
Δεν ανακοινώσουμε αυτή τη στιγμή. Πάντως θα είναι μια σημαντική επένδυση σε αγορές όπου δεν είναι δυνατόν να γίνουν πωλήσεις από την Ελλάδα. Μάλιστα. Πάμε λιγάκι στα της ελληνικής αγοράς, στην οποία δραστηριοποιείστε κυρίως. Πολλοί μιλούν για ποινικοποίηση της επιχειρηματικότητας το τελευταίο χρονικό διάστημα με την δυσβάσταχτη φορολογία που διαρκώς επιβάλλεται. Θεωρείτε ότι με αυτά τα δεδομένα και εν μέσω οικονομικής κρίσης είναι εφικτή βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων? Ακούστε να σας πω. Η βιωσιμότητα, όχι. Η βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων καθίσταται καθημερινώς και δυσκολότερη. Εμείς από την πλευρά μας καταβάλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες. Να αναφέρω χαρακτηριστικά το εξής. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά φόρουμ τα προηγούμενα χρόνια περί ανταγωνιστικότητας ελληνικής οικονομίας και τα συναφή. Και όλοι βέβαια αναρωτιόμασταν, οι άνθρωποι που είμαστε της πρώτης γραμμής της πραγματικής οικονομίας, ότι αυτά τα οποία ακούγαμε δεν ήταν ρεαλιστικά. Η φορολογία, όπως αναφέρατε, είναι δυσβάσταχτη. Η ενέργεια γίνεται καθημερινά και ακριβότερη. Εμείς βέβαια, να πούμε την αλήθεια, να πω την αλήθεια, ότι βρισκόμαστε σε έναν κλάδο, τον κλάδο των τροφίμων, που είναι ο πλέον υγιής αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Εγώ να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι κλείσαμε την προηγούμενη χρονιά. Μάλλον δεν είχαμε καμία απώλεια την προηγούμενη χρονιά, όσον αφορά και τον τζίρο μας, αλλά και την κερδοφορία μας. Προσπαθήσαμε, πουλήσαμε τα προϊόντα μας. Κάναμε τις εκπτώσεις μας στον καταναλωτή με γνώμονα βασικό το να κρατήσουμε τη δουλειά μας και τις θέσεις εργασίας. Και να διατηρήσετε και το μερίδιο αγοράς, αν βεβαίως είναι δύσκολο να το αυξήσετε. Μάλιστα. Η στρατηγική λοιπόν η οποία ακολουθήσατε εν μέσω κρίσης, αν μπορούσαμε έτσι να τη συνοψίσουμε. Ξέρετε ότι ιδιαίτερη στρατηγική δεν υπάρχει. Μαγικά πράγματα δεν γίνονται. Απλά αυτό το οποίο κάναμε είναι να συμμαζέψουμε την εταιρεία, να περιορίσουμε τα κόστη μας και να στοχεύσουμε σε αγορές, να προκαλέσουμε δηλαδή ανάπτυξη. Γιατί είναι από το ίδιο το οποίο μας στηρίζεται και το ελληνικό κράτος. Δεν έχει ανάπτυξη. Εμείς μπορέσαμε, κρατήσαμε την ανάπτυξη της εταιρείας, στοχεύσαμε σωστά και σε αγορές του εξωτερικού, αλλά και σε αγορές της Ελλάδος, σε κάποιες ιδιαίτερες αγορές, όπως είναι αυτές των private label προϊόντων, όπου της ιδιωτικής ετικέτας. Ιδιωτικής ετικέτας ακριβώς, όπου εμείς είμαστε leaders. Δηλαδή στην κατηγορία της γοφρέτας μπορώ να αναφέρω ότι και εγώ προσωπικά ήμουνα από τους πρώτους, ο οποίος προσπάθησα να πείσω το ελληνικό λιανεμπόριο να εντάξει στα ράφια του προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Γιατί ήταν κάτι το οποίο εμείς βέβαια εδώ και πολλά χρόνια το κάναμε σε αγορές του εξωτερικού. Όπως αυτή της Γερμανίας, που έχουμε μια παράδοση με αρκετά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Κύριε Τότη, σίγουρα το να κάνουμε εκτιμήσεις όπως γινόταν στο παρελθόν μακροπρόθεσμου χαρακτήρα νομίζω ότι είναι ανώφελο, διότι βλέπουμε καθημερινά να αλλάζουν τα οικονομικά δεδομένα στην Ελλάδα. Αν όμως μπορούσαμε να μιλήσουμε για τους οικονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για το 2013, είπατε ότι πέρυσι καταφέρατε και κλείσατε στα ίδια επίπεδα, δεν είχατε σημαντικές απώλειες. Για το 2013 τι βλέπετε? Για το 2013 τα σχέδιά μας είναι μεγαλόπνοα. Πιστεύουμε βέβαια με δεδομένη την κατάσταση. Πιστεύουμε ότι εμείς θα έχουμε ανάπτυξη και εντός της ελληνικής αγοράς, αλλά αποβλέπουμε βέβαια την ανάπτυξή μας να τη φέρουμε στην εταιρεία μας από σημαντικά λασαρίσματα που κάνουμε σε αγορές του εξωτερικού. Γιατί ξέρετε, οι αγορές του εξωτερικού δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να αναπτύξεις μια δουλειά άμεσα. Υπάρχει ένας χρόνος αδράνειας. Δηλαδή, κάτι το οποίο ξεκινήσαμε πριν από 2-3 χρόνια, ίσως και 4, το βλέπουμε να αποδίδει σήμερα. Σίγουρα, αλλά έχετε όμως και μια μακροχρόνια εμπειρία δραστηριοποίησης στο εξωτερικό, κάτι που σας βοηθάει. Είναι ένα πλεονέκτημα. Έχουμε μακροχρόνια εμπειρία στο εξωτερικό και παρουσία, και αυτό διαπιστώνεται χαρακτηριστικά από την παρουσία μας που έχουμε εδώ και 30 χρόνια στην έκθεση, την ιδιαίτερη έκθεση ζαχαροδών προϊόντων. Που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στα τέλη του μηνός Ιανουαρίου στην Κολονία. Όπως βέβαια συμμετέχουμε και σε πολλές άλλες εκθέσεις του εξωτερικού. Κύριε Τότη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή παρουσία σας. Καλή συνέχεια στο έργο σας και βεβαίως, όπως είπατε και εσείς, να στηρίζετε την ελληνική παραγωγή και μακάρι να μην σκεφτείτε ποτέ να φύγετε από την Ελλάδα, να μεταφέρετε την έδρα σας στο εξωτερικό, όπως κάνουν πολλές άλλες εταιρείες. Καλή σας ημέρα. Κυρία Ακριβού, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία και σε εσάς και στο κανάλι σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.